Όμως να ανοίξουμε την συζήτηση και να καλησπερίσω και επίσημα τους καλεσμένους μας, να πάρω θέση για να ξεκινήσουμε και την συζήτηση. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Βασίλης Κάβος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου με τη δύναμη πολιτών, την παράταξη του κυρίου Λαμπρινού. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Φάνης Ζαμπετάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου με την παράταξη Ηράκλειου 375 του κυρίου Κουράκη. Καλησπέρα και σε εσάς. Και ο κύριος Γιώργος Μανδαλάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου με την παράταξη Ηράκλειου Ενεργοί Πολίτες του κυρίου Λιγερού. Καλησπέρα και σας, κύριε Μανδαλάκη. Καλησπέρα, κύριε Σφακιανάκη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Και η μοναδική κυρία, λοιπόν, στο συγκεκριμένο πάνελ μαζί με μένα, η κυρία Δήμητρα Ματαλιωτάκη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος Ηρακλείου με την παράταξη Σύμπραξη Δημοτών Ηρακλείου του κυρίου Ινιωτάκη. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είσαστε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μου, γιατί ξέρω ότι οι μέρες είναι δύσκολες, είναι απαιτητικές, είναι κουραστικές, αλλά σίγουρα και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο από τους τηλεθεατές, οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν και φυσικά να οδηγηθούν στην κάλπη με συγκεκριμένη εικόνα. Κύριε Κάβο, βλέποντας έτσι και κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση του έργου της Δύναμης Πολιτών, είστε ικανοποιημένος από τα χρόνια που πέρασαν και από το έργο το οποίο παρουσιάζει σήμερα η Δύναμη Πολιτών στο Ηράκλειο? Ακούσαμε και τον κύριο Λαμπρινό να αναφέρεται σε αυτό. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, κυρία Σφαγιανάκη, και σίγουρα. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι το έργο της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Λαμπρινού αυτή την πενταετία ήταν σημαντικό σε όλους τους τομείς της Δημοτικής Αρχής με την οποία καταπιάστηκε. Θεωρώ ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και σε κάθε τομέα έχει γίνει σημαντική πρόοδος, αλλά υπάρχουν και περιθώρια βελτίωσης, όπως προείπα. Νομίζω ότι τα έργα κυρίως χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Το τομέα της καθημερινότητας, το οποίο αντιμετωπίζουμε τα θέματα της καθαριότητας, το κυκλοφοριακό και όλα αυτά τα ζητήματα της οδοποιίας. Αλλά υπάρχουν και κάποια θέματα πιο σημαντικά, όπως είναι τα ζητήματα του νερού, τα ζητήματα των αναπλάσεων, κάποια πιο μεγάλα, ας το πούμε έτσι, έργα. Νομίζω σε όλα τα επίπεδα η Δημοτική Αρχή έχει κάνει έργο, όπως και στο κομμάτι του αθλητισμού και του πολιτισμού, της κοινωνικής πολιτικής επίσης. Και νομίζω ότι υπάρχουν φυσικά περιθώρια για την επόμενη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Για μένα κρίσιμο σε αυτό το κομμάτι είναι το θέμα των οικονομικών του Δήμου, στο οποίο έγινε μια πολύ χρηστή διαχείριση αυτή την πενταετία. Τα οικονομικά του Δήμου πλέον είναι σε ένα καλό σημείο. Και αυτό θα το αντιληφθεί οποιαδήποτε είναι η επόμενη Δημοτική Αρχή, ότι θα έχει τα περιθώρια να προχωρήσει σε σημαντικά έργα σε όλους τους τομείς μέσα από ένα υγιές ταμείο και ένα υγιές Δήμο και τις υπηρεσίες του. Θα επανέλθω και θα προσπαθήσω έτσι να συζητήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα από αυτά που αναφέρατε, στον χρόνο και στο όσο μας αφήνει. Κύριε Ζαμπετάκη, η δική σας παράταξη ασκεί σκληρή κριτική στην Δύναμη Πολιτών και στα όσα έγιναν ή και δεν έγιναν, όπως αναφέρει ο κύριος Κουράκης, τα χρόνια που μας πέρασαν. Συμφωνείτε με τον κύριο Κάβο ότι υπάρχει έργο πίσω που μένει? Σίγουρα. Δεν θέλουμε να εκμυδονίσουμε. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να εκμυδονίσω το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Αλλά όμως θεωρώ ότι αυτά που έχουν γίνει είναι λιγοστά και για ορισμένα σημεία πάρα πολύ σημαντικά, όπως είναι το θέμα της καθαριότητας και ορισμένα άλλους τομείς της πόλης μας που έχουν να κάνουν με τους δρόμους, με ορισμένα προάστια που γνωρίζουμε που έχουν αναρρύθμιτα προβλήματα, γι' αυτά δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και αυτά τα προάστια, να σας πω για τη Γιόφυρο, για τα Καμίνια, για τις περιοχές εκτός των τυχών και εντός των τυχών, δεν έχω δει ούτε έναν δρόμο. Αν κάτι εμένα με οδήγησε, γιατί νομίζω ότι εδώ στο πάνελ κανένας δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, όλοι, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή, θέλουμε να ασχοληθούμε για το λόγο του ότι κάτι μας έχει οδηγήσει. Εμένα αυτό που με έχει οδηγήσει είναι το να βλέπω όλα αυτά τα πράγματα να παραμένουν το ίδιο σταθερά, αναλύωτα, να μην μεταβάλλονται. Το θέμα που σας λέω της καθαριότητας είναι μια καθημερινότητα που τη βρίσκουμε καθημερινά στον δρόμο μας, δίπλα στο σπίτι μας, με τους σκάδους, τα σκουπίδια που βρίσκονται παντού. Είναι κάτι το συγκλονιστικό που δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει με αυτή την καθημερινότητα. Μια άλλη χώρα τόσο βρώμικα και μια πόλη τόσο βρώμικα όσο είναι το Ηράκλειο που έχω δει εγώ ήταν μονάχα η Ιορδανία από όλες τις χώρες που έχω επισκεφτεί και είναι κάτι το οποίο σε σοκάρει. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν έχει αλλάξει καθόλου. Οι δρόμοι, η ποιότητα των δρόμων μας, τα πάρκινγκ, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές. Το Ηράκλειο δεν είναι μονάχα ένας κεντρικός δρόμος χωρίς δέντρα. Είναι μια τεράστια πόλη. Σε αυτή την τεράστια πόλη, αν κοιτάξετε από ψηλά, αν πάρετε το Google, αυτές τις μέρες αυτό που έκανα ήταν να κοιτάξω λίγο το Google από ψηλά και να δείτε πόλεις όπως είναι η Καλαμάτα, όπως είναι ο Βόλος. Δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτό.
Είπε η προηγούμενη αρχή, η παρούσα αρχή, ότι αυξήσαμε κατά 20% το πράσινο της πόλης. Δηλαδή, από 7 δέντρα τα κάναμε 8,5. Αυτό είναι το πράσινο της πόλης. Δεν έχουμε ακόμα ανακαλύψει πώς μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό το πράσινο. Δεν έχουμε ανακαλύψει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το οδικό δίκτυο του τόπου μας. Τον δρόμο που βλέπουμε απ' έξω. Σήμερα μιλούσα με κάποιους φίλους που κατοικούν κάτω από την Αγία Μαρίνα στα Καμίνια. Οι δρόμοι εκεί δεν έχουν αλλάξει ποτέ. Δεν είναι τραγικό αυτό? Μάλιστα. Βάζετε λοιπόν πολύ υψηλά τα ζητήματα της καθημερινότητας. Μα πρέπει. Γι' αυτά πρέπει να ασχοληθούμε. Με αυτά θα ασχοληθούμε. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν να φωνάξουμε, νομίζω, όλοι μας. Κύριε Μανδαλάκη, ήσασταν και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τα χρόνια. Ήσασταν σε μια παράταξη η οποία άσκησε και σκληρή κριτική όλα αυτά τα χρόνια στην Δημοτική Αρχή. Τι λέτε λοιπόν σήμερα, κοιτάζοντας το έργο το οποίο έγινε στο Ηράκλειο? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι άλλα είχα σκοπό να σας πω και άλλα είμαι αναγκασμένος να πω, γιατί πρέπει να δώσω μερικές απαντήσεις στους προηγούμενους ομιλητές. Όμως γενικά αυτά τα 5 χρόνια, να ξεκινήσω από την ερώτηση που μου κάνατε, αυτά τα 5 χρόνια, αυτό που συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι το εξής απλό. Η παράταξη Ενεργοί Πολίτες, με επικεφαλής τον Ηλία Τολυγερό, ήταν η μόνη παράταξη που έδωσε νόημα στην αντιπολίτευση μέσα στο Δήμο, και αυτό είναι κοινά παραδεκτό από όλες τις παρατάξεις που συμμετείχαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και από όλο το λαό του Ηρακλείου, από όλους τους δημότες του Ηρακλείου που έβλεπε στο YouTube τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό που θέλω να πω και να τονίσω είναι ότι εμένα με έκανε υπερβολικά άσχημη εντύπωση η απουσία του επικεφαλής της μίζωνος αντιπολίτευσης, του κυρίου Κουράκη, ο οποίος έλαψε για τις απουσίες του. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και πάρα πολλά μέλη από την δημοτική του παράταξη, τα οποία με ένα περίεργο τρόπο είναι ξανά υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Έχει λάμψει για τις παρουσίες τα προηγούμενα χρόνια, συγγνώμη. Λοιπόν, κύριε Ζαβετάκη, δεν σας διάκοψα και νομίζω ότι πρέπει να μας σεβαστείτε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να δώσουμε στον Δημότη του Ηρακλείου να καταλάβει είναι ότι αυτά τα 5 χρόνια η Δημοτική Αρχή προσπάθησε να κάνει κάποια έργα, αλλά στην ουσία προσπάθησε να δικαιολογήσει την αδράνειά της με μακέτες. Δηλαδή, τα έργα που ξεκίνησε να κάνει στο Δερματά, την παραλία του Δερματά, δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει το έργο, διότι δεν υπήρχε περιβαλλοντική μελέτη. Το έργο της είδησης και της δικαιοσύνης, εκεί έγιναν μάχες μες στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το θέμα που έβαλαν οι ενεργοί πολίτες και ο επικεφαλής μας ήταν κατά πόσο με έκπτωση 70% θα μπορούσε να υλοποιηθεί το έργο αυτό. Δεν έγινε ποτέ έλεγχος να δικαιολογήσει ο εργολάβος γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη έκπτωση, κάτι που ήταν υποχρεωμένη η Δημοτική Αρχή να κάνει. Και βλέπετε ότι έχει γίνει το 40% του έργου αυτή τη στιγμή και έχει ξεκινήσει και η διαδικασία να μείνει έκπτωτος ο εργολάβος. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Για το θέμα του Καπετανάκιου, σας λέω πράγματα τα οποία είναι χρονοτριβούν χρόνια. Το Καπετανάκι από ακόμα από την εποχή του κυρίου Κουράκη και δεν έχει ολοκληρωθεί μετά από 10 χρόνια. Αν είναι δυνατόν, το γεωφύλλο της Σάρτας θα ήταν. Τώρα, στο πάρκο Γεωργιάδη, πόσες φορές είχαμε συζητήσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να υλοποιηθεί και παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να το κάνουν πράξη και τώρα είναι κλειστό. Δηλαδή, έμου δεν έχουμε πράσινο στο Ηράκλειο, έμου και μια πηγή οξυγόνου που έχουμε και αν θέλετε ένα χώρο που θα μπορούσαν τα παιδιά να πηγαίνουν να παίξουν και αυτό είναι κλειστό τώρα. Όσο αφορά την καθημερινότητα που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε, πιστεύω ότι και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο κύριος Σκάβος, ότι το Ηράκλειο δεν είναι όμορφη πόλη και δεν είναι όμορφη πόλη όχι γιατί δεν έχει γωνιές ομορφιάς και πολιτισμού, αλλά δεν υπήρχε η βούληση να γίνει όμορφη πόλη. Βλέπετε δρόμους οι οποίοι είναι αποφερτισμένοι. Βλέπετε τα υλικά των δρόμων, ακόμα και το νέο έργο που γίνεται, και τα υλικά δεν είναι το σωστό προδιαγραφών. Έχουν αλλάξει στην πάροδο του χρόνου. Βλέπετε γειτονιές που τώρα και 10 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, και όλα αυτά έχουν μια συνέχεια των δημοτικών αρχών. Δηλαδή, εγώ πιστεύω και το έχω ξαναπεί αυτό στη τηλεόραση, ότι οι αρχαίοι προσπάθησαν να κατασκευάσουν το ιδανικό, να πραγματοποιήσουν το ιδανικό. Οι προηγούμενοι δήμαρχοι, όλον αυτό το χρόνο μετά τη μεταπολίτευση, αυτό που κάνουν είναι να εξαντανικεύουν την πραγματικότητα της πόλης. Δηλαδή, ζούμε σε μια πόλη που, αν δείτε μετά τη μεταπολίτευση, αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά δεν αλλάζει η πολιτική βούληση να γίνει κάτι διαφορετικό σε αυτή την πόλη. Πάμε στον πολιτισμό τώρα, που θίξαμε. Στον πολιτισμό έχουν γίνει κάποιες κινήσεις αξιόλογες. Όμως, δεν έχουμε κάνει κάτι για τα τείχη.
Δεν έχουμε εκμεταλλευτεί αυτό το πλούτο που λέγεται Μικελαία Βιβλιοθήκη. Δεν έχουμε εκμεταλλευτεί την Γνωσό που έχει καταδύσει ένα ανατολίτικο παζάρι. Mm. Δηλαδή τόσα και τόσα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν γίνει στο Ηράκλειο και δεν γίνονται. Mm. Και αυτό είναι το αρνητικό. Αυτό είναι ο δικός μας καημός. Και κάτι άλλο που οι ενεργοί πολίτες το υπόσχονται, έχουν δεσμευτεί και το έχουν αποδείξει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις πράξεις τους, είναι ότι κέντρο μας είναι ο ίδιος ο Δημότης. Δηλαδή πρέπει ο Δημότης να καταλάβει ότι ο Δήμος είναι σύμμαχός του. Mm-hmm. Ότι κάπου μπορεί να απευθεί, ότι υπάρχει ισονομία, υπάρχει ισοτιμία και ότι ο πολίτης. Να προχωρήσουμε τη συζήτηση, κύριε Ναι, μία παρένθεση μόνο και κλείνω σε αυτό. Και ο πολίτης να καταλαβαίνει ότι τα χρήματα που δίνει στο Δήμο τα παίρνει πίσω. Mm-hmm. Αυτό που είπε ο προηγούμενος ομιλητής, ο κ. Κάβος, θα έλεγα ότι δεν μιλάμε για τράπεζες. Δηλαδή, κανείς δεν θα πει στο Δήμο Ηρακλείου μπράβο που είσαι μια καλή τράπεζα και έχει 55 εκατομμύρια. Ο Δήμος δεν έπρεπε να έχει πλεόνασμα. Έπρεπε τα αυτά τα χρήματα δίνουμε, λέτε, λοιπόν, για τα ναι. ταμεία του Δήμου. Έπρεπε να είναι ανταποδοτικά, έπρεπε να έχουν γυρίσει στον κόσμο. Ωραία. Φανταστείτε ότι τα κέρδη Επιτρέψτε του Δήμου. Να προχωρήσω λίγο τη συζήτηση και θα πάμε ξανά θα και πιο συγκεκριμένα αυτό. Και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, κυρία Ματαλιωτάκη, επικεφαλής της παράταξής σας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τη Δημοτική Αρχή, που για 4 χρόνια περίπου ήταν στα πράγματα, ήταν στη διοίκηση του Δήμου. Τι καινούριο κομίζει τώρα για τους Ηρακλειώτες και γιατί επέλεξε ο ίδιος να προχωρήσει μόνος του, χωριστά από την δύναμη πολιτών. Ότι, καταρχήν χαίρομαι γιατί όλοι οι ομιλητές και όλοι μας βέβαια αυτές τις μέρες που μιλάμε για το Δήμο έχουμε μια κοινή αγωνία να έχουμε μια πιο όμορφη πόλη, μια καλύτερη καθημερινότητα και αυτό επιδιώκουμε και σαν άνθρωποι. Άρα και ο κύριος Ιωνιτάκης όχι μόνος του αλλά με όλη την παράταξη τη δικιά μας και όλα τα νέα παιδιά που έχουμε βρεθεί σκεφτήκαμε ότι τελικά θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να έχει ένα πρόγραμμα και να κάνει, θα κάνει αυτό που θέλουμε εμείς και που θα επιδιώξουμε να κάνουμε, να βάλουμε τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή σε όλη τη διαδικασία της, το να μορφύνει η πόλη. Και το λέω αυτό γιατί μου έχουν τύχει δύο πράγματα. Είμαι εκπαιδευτικός και κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και περιβαλλοντικά προγράμματα. Έχει τύχει να πάμε με τα παιδάκια, ξέρω εγώ, με τα παιδιά, να πάμε σε ένα γειτονικό πάρκο, να μαζέψουμε τα σκουπίδια με όλη αυτή τη διάθεση που έχουν τα παιδιά και με την παιδεία πρέπει να λαμβάνουν γι' αυτό. Και ξαφνικά εκεί που έχουμε μαζέψει τις σακούλες μας και τις έχουμε βάλει στην άκρη, την επόμενη στιγμή μπορεί κάποιος να περάσει και να δώσει μια κλωτσιά και να ξαναβρεθούν κάτω. Άρα είναι η όμορφη πόλη και η καθαρή πόλη είναι μια υπόθεση όλων των πολιτών. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμπράξουμε και με τους πολίτες, όχι μόνο εμείς σαν Δημοτική Αρχή, οπωσδήποτε να συνεργαστούμε όλοι αυτοί που θα βρεθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε την απλή αναλογική πράξη, δηλαδή όλοι μαζί να συνεργαστούμε mm-hmm. και να συνυπάρχουμε όπως συνυπάρχουν και στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Βάζετε λοιπόν, προτάσετε το κομμάτι και την αναγκαιότητα της συνεργασίας. Κάτι που Βεβαίως. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως λόγω κλεισθένη θα το βρουν μπροστά τους οι παρατάξεις στο κομμάτι των συνεργασιών. Κύριε Κάβο, θέλω να πάμε λίγο στα οικονομικά του Δήμου. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη κριτική προς τη δύναμη πολιτών που λέει. Ναι, μεν υπάρχει ένα απόθεμα στα ταμεία του Δήμου, ωστόσο δεν ασκήθηκε κοινωνική πολιτική. Τα χρήματα αυτά δεν δόθηκαν για να καλυτερεύσουμε την ποιότητα του πολίτη. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω ως προς αυτή τη θέση. Νομίζω ότι καταρχήν, όπως προείπα, δεν είναι τράπεζα σίγουρα ο Δήμος, αλλά σε κάθε περίπτωση το να έχει μια υγιή βάση οικονομική είναι από εκεί που μπορούν να ξεκινήσουν όλα τα προγράμματα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Δημοτικής Αρχής. Οπότε είναι μια καλή βάση το καλό ταμείο. Όταν τα οικονομικά του Δήμου είναι όσο και το δανεισμός του, τότε δεν έχουμε μια υγιή βάση. Αυτό κατάφερε τώρα η δύναμη πολιτών, να έχουμε μια υγιή φάση και να μπορεί σε όλους τους τομείς να χρηματοδοτεί έργα με ίδιους πόρους. Σίγουρα σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να διεκδικούμε και από το κεντρικό κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσα κονδύλια μπορεί να διαθέσει και να απορροφήσει ο Δήμος. Αλλά υπάρχει δυνατότητα πλέον να χρηματοδοτεί με ίδιους πόρους σημαντικά έργα και να μπορεί να προχωρήσει αυτόβουλα ο Δήμος στις ενέργειες που θεωρεί σημαντικές για τον τόπο. Από εκεί και πέρα, νομίζω και η κοινωνική πολιτική έγινε με το κοινωνικό φαρμακείο, το κοινωνικό πανταπολείο, το κέντρο αστέγων, έγιναν σημαντικές δράσεις και φυσικά με το κορυφαίο παράδειγμα του προσφυγικού από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Ο τρόπος με τον οποίο επιστρέφει ουσιαστικά ο Δήμος τα χρήματα αυτά προς τους πολίτες έχουν να κάνουν και με τα mini bus, τα δύο πάρκινγκ που έχουν στο λιμάνι και στο Παγκρίδι, τα οποία μεταφέρουν χιλιάδες συμπολίτες μας πλέον και από την Αλικάρνασο προς το κέντρο της πόλης δωρεάν. Μέσω των μείωσης των δημοτικών τελών υπάρχουν δηλαδή πολλοί τομείς στους οποίους ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτή να ανταποδοθούν τα χρήματα προς τους πολίτες. Επίσης, μεγάλο κομμάτι αυτών των ταμιακών διαθεσίμων, περί τα 35 εκατομμύρια, είναι ήδη συμβασιοποιημένα έργα. Οπότε, mm-hmm. αυτή είναι η μεγάλη βάση των έργων που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και θα προχωρήσουμε και στη συνέχεια στα επόμενα. Κύριε Ζαμπετάκη, είναι κακό λοιπόν να έχει χρήματα ένας Δήμος στα ταμεία του, όταν η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι έχει γίνει παράλληλα και έργο?
Προσωπικά νομίζω, όχι βέβαια δεν είναι κακό, όμως αυτό που νομίζω ότι είναι κακό σήμερα είναι το να έχουμε ένα τεράστιο οργανισμό όπως είναι ο Δήμος του Ηρακλείου και να μην υπάρχουν κάποια κριτήρια οικονομικά αποτελεσματικότητας και με στόχους το πώς μπορούν να πραγματοποιηθούν και ολοποιηθούν ορισμένα έργα ανάγκης. Ένας οργανισμός όπως είναι ένας τεράστιος δημόσιος οργανισμός πρέπει να διοικείται και σε ορισμένα σημεία του με ιδιωτικά κριτήρια. Θα πρέπει τις αποφάσεις σίγουρα θα τις παίρνει το Δυτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά βάσει πιστοποιημένων επιστημόνων που θα γνωρίζουν καλά το αντικείμενο. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε όλα αυτά τα χρήματα χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι ο σκοπός. Μία πόλη έχει δύο σκοπούς. Ο πρώτος σκοπός είναι να έχει ικανοποιημένους πολίτες. Αυτή τη στιγμή είναι σίγουρο ότι οι πολίτες του Ηρακλείου δεν είναι ικανοποιημένοι. Ο δεύτερος σκοπός της, σε πολλούς τομείς που ανέφερα ορισμένους και σε πολλούς άλλους, ο δεύτερος της στόχος και σκοπός είναι καλός ή κακός να είναι ανταγωνιστική προς τις άλλες πόλεις. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε κάποια κανάλια, κάποιους στόχους, ώστε να κάνουμε την πόλη όσο πιο καλά και πιο πολύ επισκέψιμα γίνεται. Αυτός είναι ο σκοπός. Έτσι θα βελτιωθούν τα οικονομικά της υγείας. Δεν θα βελτιωθούν κρατώντας τα χρήματα στην τράπεζα. Θα πρέπει να θέσουμε κάποιους στόχους και σκοπούς, οι οποίοι τι θα είναι. Θα είναι στόχοι πολιτιστικοί, αθλητικοί, να χρησιμοποιήσουμε τα πανεπιστήμια μας που δεν έχουμε καμία σχέση ο Δήμος με τα πανεπιστήμια. Έχουμε εξαιρετικά ιδρύματα τα οποία δεν τα εκμεταλλευόμαστε, να τα προωθήσουμε και με αυτούς τους τρόπους, με τους αρχαιολογικούς χώρους, είναι δυστυχώς πολύ μεγάλο κρίμα αυτή τη στιγμή να έχουμε τον δεύτερο σε επισκεψιμότητα και αναγνωρισιμότητα αρχαιολογικό χώρο της χώρας και να μην είναι κάτω από τη σκέπη της UNESCO για διάφορους λόγους που δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Χρειαζόμαστε αυτές τις εμβληματικές κινήσεις και αυτές οι εμβληματικές κινήσεις είναι που θα μας φέρουν τα χρήματα και θα αναπτύξουν την οικονομία των κατοίκων της πόλης. Οι κάτοικοι της πόλης, ένα από τα βασικά τους κριτήρια, εκτός από την καθαριότητα, την υγεία, τις συγκοινωνίες που όλα αυτά δεν υπάρχουν, είναι και η ευμάρεια. Πόσο καλά βρίσκονται οικονομικά. Η οικονομική σχέση σε μια πόλη όπως είναι το Ηράκλειο, που ήταν βασικά για πάρα πολλά χρόνια ένα εμπορικό κέντρο, τώρα είναι και ένα πανεπιστημιακό κέντρο και επίσης είναι και ένα τουριστικό κέντρο, που μέχρι πρότινος και μέχρι τώρα έχει στρέψει την πλάτη του ενάντια στον τουρισμό. Μάλιστα. Κύριε Μανδαλάκη, οικονομική πολιτική λοιπόν του Δήμου. Είναι ένα θέμα στο οποίο θέλατε να αναφερθείτε περισσότερο. Κοιτάξτε, ο κυρίας Φακενάκη, επειδή μπορώ να σεβαστώ ότι έχει διαφορετική εμπειρία κάποιος ο οποίος είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αρκετά χρόνια και έχει ζυμωθεί με τις συζητήσεις και εν σχέση με κάποιον που δεν ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα απευθύνουμε τώρα στους συνομιλητές μας εδώ. Θέλω να σας πω ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει αυτή τη στιγμή στην άκρη 55 εκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε ότι το έργο της Ήδης μετά από την θρομερή έκπτωση των 70% κόστησε 1.600 εκατομμύρια και προφανώς δεν έχει ολοκληρωθεί. Έτσι. Αλλά τόσο θα κοστίσει 1.600. 1.600 ήταν η τόκη που πήρε ο Δήμος από την Τράπεζα του Χρόνου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αυτό το έργο ήταν η τόκη. Το 2018 ο Δήμος είχε κέρδη 8,5 εκατομμύρια. Θα μπορούσε λοιπόν αναλογικά να κάνει 4,5-5 τέτοιες αναπλάσεις σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου. Δηλαδή, αν πάτε στην Ξυλούρη, θα δείτε ότι δεν υπάρχουν, που είναι ο Πετραγωγιώργη Ξυλούρη, υπάρχουν σχολεία, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Που είναι πολιτισμός. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν μαμάδες με τα παιδάκια. Είναι πολιτισμός. Το να έχω τα χρήματα στην τράπεζα και να είναι η πόλη μας βομβαρδισμένη, χωρίς πεζοδρόμια, επιμένω, χωρίς να έχουν λάβει μέρημνα για τα τείχη, χωρίς να έχουν εκμεταλλευτεί τη Μικελαία Βιβλιοθήκη, χωρίς να έχουν διαμορφώσει την Γνωσό, τους περιβάλλοντες χώρους. Όλα αυτά που είναι πολιτισμός δεν έχουν γίνει γιατί δεν υπάρχει η βούληση η πολιτική. Δηλαδή, τώρα λέμε έχουμε τα χρήματα στην τράπεζα. Αυτό δεν είναι. Πώς να σας πω, η πολιτική του Δήμου. Η πολιτική του Δήμου είναι να γυρίζει πίσω στον πολίτη τα χρήματα που του παίρνει. Θα μπορούσε με τα χρήματα αυτά που να λύσει προβλήματα που πραγματικά υπάρχουν. Να λύσει το θέμα των άστεγων, που τώρα έχουν 4 κοντέινερ για αυτούς. Θα μπορούσε να κάνει ένα γυροκομείο. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι υπάρχουν αυτή τη στιγμή που πραγματικά έχουν ανάγκη από μια εστασιά. Θα μπορούσε να κόψει τα τροφεία σε όλους τις οικογένειες φτωχές. Θα μπορούσε στα οικοδομικά τετράγωνα που είναι ιδιοκτησία του Δήμου, στο 100ο οικοδομικό τετράγωνο και σε άλλα τετράγωνα, να φτιάξει σχολεία.
Υπάρχουν παιδιά και δεν υπάρχουν θέσεις σε παιδικούς σταθμούς. Και τώρα που μπήκε το υποχρεωτικό, η υποχρεωτική διετία θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Και το αρνητικό. Και αυτό ακριβώς και αυτό το οποίο εμένα, αν θέλετε, με στεναχωρεί, είναι ότι δεν έχει έτοιμες μελέτες για να αναλάβει, να τις βρει έτοιμες καινούργια δημοτική αρχή. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Ξέρετε πόσα χρήματα από το Φιλόδημος 1 και Φιλόδημος 2 η κεντρική εξουσία έδωσε στους Δήμους. Και πολλά χρήματα δεν τα εκμεταλλεύτηκαν. Γιατί δεν είχαν μελέτες. Γιατί δεν έχουν δηλαδή ένα προγραμματισμό ποια πόλη θέλουν να φτιάξουν, πώς οραματίζονται την πόλη αυτή. Αυτό είναι που οι ενεργοί πολίτες φωνάζουν. Θα μπορούσαν και κάτι άλλο που είπατε για τον Γκλιστέρη και έχετε απόλυτο δίκιο. Και επειδή οι ενεργοί πολίτες βάζουν πάνω απ' όλα τον άνθρωπο, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ως νέα δημοτική αρχή που πιστεύω ότι θα είμαστε. Εκμεταλλευτούμε με την έννοια της αφίδρομης σχέσης και τα τοπικά συμβούλια και το Δήμο και ο Δήμος στα τοπικά συμβούλια. Γιατί τα τοπικά συμβούλια τώρα αναβαθμίζονται, θα χρηματοδοτούνται και αυτά και ειδικά στις περιοχές, στις περιαστικές περιοχές. Και πρέπει ο Δήμος να είναι σε συνεχή συζήτηση και με τους δημότες και με τα τοπικά συμβούλια. Να αντιμετωπίζουμε ακριβώς και πρέπει να αλλάξει η σχέση πόλη-υπαίθρου. Ξεκάθαρο. Όλα αυτά και κάτι άλλο που επειδή ξέρω ότι ο χρόνος είναι λίγος, αλλά είναι τόσα πολλά που θα μπορούσα να σας λέω. Γι' αυτό θέλω να δώσετε όλο το στίγμα σας. Κάτι άλλο το οποίο. Μην αδικήσουμε την κυρία Ματαρίτα. Όχι, ο δευτερόλεπτο από τον χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάτι άλλο. Η κεντρική εξουσία είχε δώσει δυνατότητα στο Δήμο να κάνει προσλήψεις. Στη ΔΕΙΑ, για παράδειγμα, δεν έκανε αίτηση για νέες προσλήψεις. Προσλήψεις έκανε μόνο για την καθαριότητα. Δηλαδή έχει αφήσει υπηρεσίες που δεν έχουν προσωπικό, όπως τη Βικελαία. Πήγαμε προχθές μια επίσκεψη στη Βικελαία και πραγματικά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοιο πλούτο στα χέρια τους είναι τόσο λίγοι και ενώ προσπαθούν δεν μπορούν. Το θησαυρό της Βικελαίας. Λοιπόν, κυρία Ματελιωτάκη, για την οικονομική πολιτική λοιπόν τη δική σας θέση. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω εγώ και μια και μιλήσαμε και θα πάρω το λόγο λίγο από τον κύριο Μανδαλάκη για τις προσλήψεις. Έτυχε το 2000 με το πρώτο νομοσχέδιο Καποδίστρια να είμαι και εγώ ένας από τους νέους επιστήμονες, γιατί είμαι εκπαιδευτικός οικονομολόγος, ο οποίος προσλήφθηκα τότε με τον ΑΣΕΠ σε ένα Δήμο. Ήμουν στην οικονομική υπηρεσία, πολύ ενεργό μέλος, 5 χρόνια υπήρξα δημοτικός υπάλληλος και μπορώ να σας πω ότι εκεί που τελικά υπήρξε το πρόβλημα και το έχουν αναφέρει άλλωστε και στη μελέτη μας, είναι ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός και η γρήγορη δράση όμως. Δεν θέλει πολύ φιλοσοφία, θέλει να επισημάνεις κάποια κεντρικά πράγματα που θέλεις να κάνεις, είτε είναι τεχνικά έργα, είτε είναι πολιτισμός, είτε είναι να διαμοιράσεις τις αρμοδιότητες και να βρεις ανθρώπους να συνεργαστείς. Για μένα είναι η συνεργασία πολύ σημαντική, γιατί τότε να φανταστείτε ότι προσληφθήκαν νέοι επιστήμονες, οικονομολόγος, κοινωνικός επιστήμονας, γεωπόνος, αρχιτέκτονες και μηχανικοί, και τα περισσότερα παιδιά απογοητεύτηκαν τόσο πολύ από την κακή συνεργασία που είχαν και με τους άρχοντες και με τους υπολείπους και παραιτηθήκανε. Εγώ συγκεκριμένα επέλεξα να πάω στην εκπαίδευση γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα συνεργασίας των ανθρώπων που είναι γνώστες και μπορούν να τρέξουν μελέτες και μπορούν να δουλέψουν και μπορούν να έχουν μια γρήγορη και πολύ ουσιαστική δουλειά πάνω στο αντικείμενό τους ο καθένα βέβαια. Και στη συνέχεια η Δημοτική Αρχή αυτό πρέπει να κάνει, να συνεργάζεται πολύ γρήγορα και άμεσα για να έχει και τα αποτελέσματα που όλοι θέλουμε τελικά. Άρα τα οικονομικά είναι θέμα το πώς θα εστιάσεις, πού θα εστιάσεις και πού θα δώσεις τα χρήματα. Ταυτόχρονα όμως πάντα με τη συνεργασία των ανάλογων ανθρώπων. Θέμα προτεραιοτήτων λοιπόν λέτε. Πάντως να σημειώσω εδώ ότι και σε ένα έτσι, σχετικό γκάλο που έχει γίνει στο nekri.gr, εκείνο το οποίο εντοπίζουν οι πολίτες και το λέω αυτό προς χρήση γιατί ενδεχομένως και 4 να βρίσκεστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι οι λακκούβες, η καθαριότητα, το πάρκινγκ, το πράσινο και το κυκλοφοριακό. Και με αυτά στο μυαλό σας θέλω ένα τελευταίο μήνυμα από τον καθένα από εσάς, ένα κάλεσμα προς τον κόσμο λοιπόν. Ξεκινάμε από εσάς, κύριε Κάβο, γιατί να εμπιστευτεί την δική σας την παράταξη και εσάς προσωπικά. Να αναφέρω αρχικά μόνο προς το προηγούμενο ζήτημα των έργων που έχουν γίνει την πενταετία που πέρασε, ότι είτε σε φάση υλοποίησης είτε σε φάση συμβάσεων και μελετών, ο Δήμος Ηρακλείου έχει καταγράψει έργα περισσότερα από Δήμους αντίστοιχους της χώρας, όπως Πατρέων και Θεσσαλονίκης. Οπότε νομίζω η σύγκριση με τους άλλους Δήμους σε ίδια περίοδο δημοσιονομικής στενότητας, capital control και λοιπόν δυσκολιών. Είναι θετική προς το Δήμο Ηρακλείου. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι η δύναμη πολιτών και ο ίδιος ο Δήμαρχος Βασίλης Λαμπρίνος έχει δείξει ότι είναι ένας άνθρωπος μετρημένος, συνετός, ο οποίος προσπαθεί με μόνο κριτήριο το συμφέρον των πολιτών του Ηρακλείου και της πόλης να δράσει. Έτσι διαλέγει πάντα την ομιμότητα, την ταπεινοφροσύνη και έχει ως στόχο να υπάρξει μια ισόρροπη ανάπτυξη από το κέντρο της πόλης μέχρι τους περιφερειακούς Δήμους, τους παλιούς Δήμους, τους καποδιστριακούς. Η δύναμη πολιτών, αυτό που μπορεί να δεσμευτεί σε κάθε περίπτωση, είναι ότι με σκληρή δουλειά, εργατικότητα και χαμηλούς τόνους θα προχωρήσει το Ηράκλειο ακόμα πιο μπροστά την επόμενη πενταετία. Τετραετία. Κύριε Ζεπετάκη.
Εγώ θα ήθελα να αρχίσω με ένα μότο. Πιστεύω ότι το Ηράκλειο με την επόμενη αρχή θα είναι το 2020 το Ηράκλειο πράσινη καθαρή πόλη. Αυτός είναι ένας πρώτος στόχος που νομίζω ότι είναι πρωταρχικός. Προσωπικά εγώ για διάφορους λόγους είχα προτάσεις από όλους τους συνδυασμούς, σχεδόν εκτός από ένα. Επέλεξα συνειδητά να πάω με το συνδυασμό 375 με τον Γιάννη Κουράκη. Ο λόγος είναι ότι πιστεύω ότι ο Γιάννης Κουράκης έχει δείξει μια δυναμική τα προηγούμενα χρόνια, έχει δείξει μια γνώση των πραγμάτων και είναι αυτός που αυτή τη στιγμή με τους υπάρχοντες υποψηφίους είναι αναγκαίος για να προχωρήσουν τα πράγματα γρήγορα και δυνατά μπροστά. Όσον αφορά για το δικό μου το πρόσωπο, θέλω να εκφράσω όλους αυτούς τους φίλους, συγγενείς, αγαπητούς συμπολίτες, οι οποίοι δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τα κοινά και θα ήθελαν να έχουν μια δικιά τους φωνή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Κύριε Μαδαλάκη. Λοιπόν, το ερώτημα, αν καταλαβαίνουν, είναι γιατί να υποστηρίξουν τους ενεργούς πολίτες. Κοινό, σε όλους. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι ενεργοί πολίτες έχουν αποδείξει έμπρακτο ότι και ξέρουν και μπορούν και θέλουν να αλλάξουν την πόλη. Από εκεί και πέρα, γιατί ο Δημότης να δώσει ευκαιρία στον Ηλία το Λιγερό, που ηγείται της παράταξης ενεργοί πολίτες, νομίζω ότι είναι πολύ απλό ως απάντηση. Πρώτον, γιατί η σημερινή αρχή της δόθηκε μια ευκαιρία στις προηγούμενες εκλογές, που δεν κατάφερε να κάνει πράγματα. Στην ουσία, η αδράνεια ήταν αυτή που χαρακτήριζε αυτή την δημοτική αρχή. Όσο αφορά τον κύριο Κουράκη, λοιπόν, θα στεναχωρήσω τον φίλο μου τον Φάνη τον Ζαμπετάκη, αλλά ο κύριος Κουράκης, αν είχε σκοπό να έχει κάποιο όραμα για την πόλη, ήταν υποχρεωμένος στα 5 χρόνια αυτά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να παλεύει από τα έδρανα της αντιπολίτευσης και να ξεδιπλώνει το όραμά του. Ο κύριος Κουράκης, επαναλαμβάνω και το τονίζω με πλήρη γνώση των λόγων μου, έλαμψε δια της απουσίας του και αυτός και οι περισσότεροι του Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ένα άνθρωπο λοιπόν. Ευτυχώς. 500 συνεδριάζει, λοιπόν, δεν ήταν αυτό ο λόγο. Κύριε Ζαμπετάκη, όπως και ο κύριος Κάβος, έτσι και εσείς, δεν είστε καλά ενημερωμένοι γιατί δεν είσαστε εκεί. Ευτυχώς όμως για τους δημότες. Ευτυχώς όμως για τους δημότες υπάρχουν τα πρακτικά. Υπάρχουν τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου και καλό όλους τους δημότες του Ηρακλείου να κοιτάξουν τις παρουσίες και τις απουσίες των Δημοτικών Συμβουλίων. Και αυτό δεν έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Όσον αφορά και τον κύριο Κάβο που είπε τώρα. Ότι το Ηράκλειο έχει κάνει έργα περισσότερα από την Πάτρα και από τη Θεσσαλονίκη, η σιωπή μου απάντησή του. Έτσι. Δηλαδή είναι εκτός τόπου και χρόνου αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα. Γιατί οι δημότες πρέπει να υποστηρίξουν τον Ηλία τον Λιγερό και εμάς. Γιατί όπως σας είπα και προηγούμενα, έχουμε το όραμα, έχουμε τη γνώση, έχουμε την εμπειρία των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε όλα τα θέματα είχαμε άποψη, όχι η αυστηρή κριτική, αλλά προτάσεις, οι οποίες κάποιες εκ των οποίων έγιναν, εισακούστησαν μετά από αρκετά χρόνια και χάσαμε πολύτιμο χρόνο. Και πάνω απ' όλα μπορούμε μαζί με τον διάλογο με τους δημότες να αλλάξουμε αυτή την πόλη. Να παλέψουμε για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μαδαλιτάκη. Εγώ θα έλεγα ότι να μην κάνουμε μόνο διάλογο με τους πιλότες, αλλά να συμπράξουμε με τους πολίτες, να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους μαζί με εμάς. Γιατί πάντα κάποιος ηγείται. Ο Πέτρος Νιωτάκης πάντα έλεγε και σε εμάς το λέει ότι συμπράττουμε όλοι σε αυτό που γίνεται στην καθημερινότητά μας. Σίγουρα τα τεχνικά έργα και όλες αυτές οι παρεμβάσεις που έχει ευθύνη ο Δήμος να κάνει πρέπει να γίνουν με σωστό προγραμματισμό. Αλλά στην ουσία πρέπει να εμπλακεί ο πολίτης, ο Δημότης και να σκεφτεί ότι αυτή είναι η γειτονιά μου, είναι το πάρκο μου, είναι η παιδική χαρά μου και όταν την επισκέφτεται, όταν την προσπερνάει, όταν την φροντίζει, είναι κάτι που συνεισφέρει και αυτό στην καθημερινότητά του να νιώθει συμμέτοχος αυτό που γίνεται και στην καθημερινότητά του να νιώθει ότι δεν είναι κάποιος άλλος μόνο υπεύθυνος ή ανεύθυνος, αλλά και ο ίδιος να μπει σε αυτή την κουλτούρα και την ψυχολογία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στον αγώνα. Λίγες μέρες έμειναν και ενδεχομένως λοιπόν και 4 να συνομιλείτε πλέον μέσα από μια θέση τον καθένα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εμείς. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν.